Ελπίζω να ακούτε όλοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω συγγνώμη που δεν βρίσκομαι εγώ στην έντευξη τύπου, αλλά οι επαγγελματικές πρόσκληση στην Αθήνα και οι κόπες που κάνουμε με υποχρεώνουν να λείπω από αυτή την έντευξη τύπου που πολύ θα ήθελα να είμαι. Έτσι ξεκινώντας πρέπει να πω ότι η επίσκεψη, η επισκέψη γενικότερα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι καθόλου τυπικές επαγγελματικές. Οι καλλιτέχνες πρέπει να βρίσκουν σημεία επαφής με τους τόπους πηγαίνουν και με τους ανθρώπους που για να μπορούν να επικοινωνήσουν το έργο τους και τη δουλειά τους. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, και δεν το λέω με καμία πρόθεση κολακίες, μακριά από μένα αυτό, είναι μια πόλη που έχει αγκαλιάσει το θέατρο, έχει αγκαλιάσει το καλό θέατρο και όχι μόνο τις τέχνες, με την ευχήκητα που χαρακτηρίζει τη Μακεδονία και όχι μόνο. Το έργο που παίζουμε τώρα, που θα έρθουμε την Παρασκευή και το Τρίμηνο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με το οποίο ξαναείδαμε το Μάρτιο το περασμένο, που είναι ο κήπος του Καρμοδού Πλούς Πλούς, είναι ένα τρυφερό, μια τρυφερή ενεργεία ουσιαστικά, πάνω στην αγάπη, στον σεβασμό της ιδιαιτερότητας και στην κατανόηση της αυτόνιας της μνήμης. Και η μνήμη με την έννοια της διακίνησης ουσιαστικά και της γνώσης είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που διαθέτουν σαν διάκριση των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το έργο με πολλά πολύ απλά λόγια δίνει μια ιστορία όχι ερωτική αλλά τρυφερή ανάμεσα σε ένα πετεράνο του Βιετνάμ και μία πληρωμένη νοσοκόμα η οποία έρχεται να βοηθήσει μετά από μία σοβαρή επέμβαση στο γόνατο έναν πληρωμένο μοναχικό άνθρωπο. Αλλά φυσικά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει την βοήθεια όπως γενικότερα οι πληρωμένοι άνθρωποι, οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν εύκολα να τους βοηθήσουν. Στο δεύτερο μέρος του έργου μας η εταιρεία τρέπεται και ο βοηθός γίνεται αρρωγός και έχουμε τον βετεράνο αυτό να ουσιαστικά να γίνεται ο νοσοκόμος και ο βοηθός αυτής της γυναίκας που πλέον έχει χάσει το προτιμότερο συστατικό του μυαλού της που είναι η μνήμη. Θα τα πω έτσι ξανά, να περιστατώσω ξανά με δύο λόγια ότι το έργο μας είναι η δύναμη της αγάπης που νικάει ακόμα και την απώλεια του πιο σημαντικού πράγματος που θα θέλουμε που είναι η μνήμη.